Οι παραλίες στην Άξο γέμισαν από εκδρομές που επισκέφθηκαν το νησί για λίγες μέρες ξεκούρασης και ξενιασιάς. Τιμές είναι χαμηλές σε σχέση με τα περσινά επίπεδα, με τους καταστηματάρχες να προσφέρουν όλες τις ανέσεις. Ωραία τα γεωργικά προϊόντα, σούπερ η πατάτα, αλλά μόνο πατάτα δεν είναι ένα τριήμερο στην Άξο. Θες παραλία με φρίξα πλώστρα, την έχει. Θες χαμηλές τιμές, επίσης. Θες διασκέδαση το βράδυ, 4 ευρώ και πολλά είναι. Οι τιμές είναι, για να μην πω ίδιες, είναι λίγο χαμηλότερες για να έρθει ο κόσμος εδώ στο νησί μας. Έχουμε μόνο πράγματα ποιότητας για όλο τον κόσμο. Μπανάκια, αχατάκι. Είσαι λίγο... Είμαι λίγο ότι... Κοντρούλης, ε. Ναι, το τρώω το φάι μου όλο. Ακόμα και στα στενά της χώρας επικρατεί το αδιαχώρητο. Ας γνωριστούμε με τους ντόπιους για να δούμε στην συνέχεια την διασκέδαση του νησιού. Πώς θα περνάτε? Τέλεια. Τέλεια. Ναι. Πώς είναι η Νάξος? Φανταστική. Τέλεια. Πες μου ποιον θα σώσεις να έρθω να πνιγώ. Τι είπα πάλι? Η κατάσταση μεσημεριάζει και οι παραλίες μας περιμένουν. Ξαπλώστρα, ρακέτα και το παιχνίδι είναι όλο δικό σας. Τις ρακέτες παίζετε καιρό, ε? Αμέ, βέβαια. Δεν φαίνεται. Ναι. Όλες οι γυναίκες έχουν πάθει πλάκα μαζί μου. Τις βλέπω και σέρνονται σαν τα ψάρια μέσα στη θάλασσα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καλό καλοκαίρι. Τελικά εσύ είσαι σοβαρός, σε πέρασα για αστείο. Άντε να ξεκουραστούμε λίγο γιατί το βράδυ στην Άξο πλησιάζει. Καλές φινές διακοπές στην Άξο.